20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον ομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Να πω ότι συμμετείχαν 137 περίπτερα και το τετραγωνικά μέτρα ήταν 3.870 τετραγωνικά μέτρα της έκθεσης. 2.200 μέτρα ήταν η κλειστή έκθεση και τα υπόλοιπα ήταν σε κανονικό χώρο. Να πω ότι η διαδικασία που είχε γίνει η κοινοφιλής επιχείρηση με ομόφωνη απόφαση που εξέτασε προσφορές εταιριών ανέθεσε στην εταιρεία Κύκλος τη διοργάνωση της αναπτυξιακής έκθεσης περισσότερων προϊόντων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ούτε του εισιτηρίου, αλλά ούτε και των συνδρομών των εκδοτών, όλα αυτά πήγαν στην εταιρεία χωρίς να έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση, αλλά και χωρίς να έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί εσωτερικά. Να πω ότι είχαμε ομότομη απόφαση επίσης για την έγκριση των παράλληλων εκδηλώσεων που είχαν γίνει, και επίσης παραχωρήθηκε ο χώρος νόμιμα από το Ελληνικό Ταμείο και εγκρίθηκε για την αποκεντρωμένη διοίκηση. Είχαμε τις τεχνικές υπηρεσίες, την τεχνική περιγραφή, ότι όλα είναι καλά όσον αφορά τις κατασκευές της έκθεσης. Επίσης, από το Ελληνικό τρεις σελίδες για την άδεια λειτουργίας της έκθεσης, καθώς και για τον συμποντισμό και μέτρων αστυνόμευσης. Να πω επίσης ότι όλα αυτά που έγιναν δεν είχαν γίνει σε προηγούμενες θέσεις. Τα μόνα στοιχεία που είχαμε εμείς οι κοινοφελείς, ενώ προβλέπεται στο σχέδιο πρόγραμμα δράσης να διοργανώσει την έκθεση κοινοφελείς, μόνο το 2011 την διοργάνωσε. Συμμετείχαν 39 περίπτερα με 420 τετραγωνικά μέτρα, υπήρχε μόνο μία απόφαση της κοινοφελούς που σαν σε διοργάνωση με τους άλλους διοργανωτές. Όπως είπε ο Δήμαρχος, τα επόμενα χρόνια, χωρίς να εξηγείται για ποιο λόγο, διοργανώνονταν από το Ραδείο του Σάμπρου με χορηγίες όχι μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και από άλλους εκπρόσωπους στους διοργανωτές. Να πω επίσης, μετά από την επιτυχία και μεταφέρον των εκδοτών και τη μίλησα με όλους στεναμένα, ενώ ενθουσιάστηκα με το γεγονός, δεν έπαθαν ανά πάσα στιγμή και πριν ξεκινήσει η έκθεση, να γίνονται καταγγελίες στον ΤΟΕ, να ρωτήσω ότι πέρασε δύο φορές στον ΤΟΕ, μία φορά το ΙΚΑ, μία φορά η επιδόρηση εργασίας, μία φορά η πολυοδομία. Την ώρα που κάνουμε την εγγένεια όσο ήταν εκείνο που προσέφερε, ενώ ο Μητροπολίτης έκανε τον αγιασμό, οι πρώτοι που πέρασαν κάτω την κορδέλα για να πούν την αίτηση ήταν το ΔΟΕ, αν το είχατε προσέξει. Τα βρήκαν όμως όλα εντάξει, αυτός που την εταιρεία κατέβησε τα τιμολόγια του και τα εισιτήρια όλα στην εφορία και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα κάποιοι, μειονότητα, προσπάθησαν να δημιουργήσουν πρόβλημα και στον γενικό διευθυντή της Χρυόσκαλας, τον οποίο τον ευχαριστώ δημόσια, γιατί σε συνεννόηση που είχαμε την τράπεζα Πειραιώς και με τον ίδιο και με έγγραφο που είχα στείλει, ζητήσαμε την τροποδότηση της χώρας αναπτυξιακής έκθεσης υπηρεσιών και προϊόντων και τη χορηγία του για να μην επιβαρυνθούν καθόλου ούτε ακόμα και ένα ρεύμα. Ο άνθρωπος έκανε δεκτό το έτοιμά μας, καθώς και η τράπεζα Πειραιώς και μας παραχώρησε το ρεύμα. Και κάποια μειονότητα που εγώ πήρα τηλέφωνο, τον απειλούσα και ήθελα να τον οδηγήσω με. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν μειονότητα. Εγώ έχω μάθει να τα λέω με όνομα και πείθο. Πήρα τηλέφωνο, αν έχετε το Θεό σας, λίγο πριν ξεκινήσει η αναπτυξιακή έκθεση υπηρεσιών και προϊόντων, ο μεγαλοδικηγόρος της περιοχής, λέγοντας ότι εκπροσωπεί τους φωτοεκφορτωτές, έτσι μας μετέφερε ο Γενικός Διευθυντής, πριν και άλλων σύλλογων φέρνει να εκπροσωπεί, και ότι ήταν παράνομη η ρευματοδότηση από την Ιθιώσκηνα ΑΕ και από την Ενγένεια Τράπεζα Αγροτική Παύλα Πειραιώς. Όταν αυτό, δεν το γνώριζα βέβαια με έγγραφο του κ. Σκερμότσου, είχε δοθεί σαν χορηγία. Και μας λέγεται συγκεκριμένα ότι το κάνουν σε όλους τους Δήμους που έχουν Ιθιώσκαλες, με την τοπική κοινωνία αρμονισμένη, αντί να δίνουν χρήματα, δίνουν ρεύμα, παραχωρούν τον χώρο τους, όπως κάνουν όλοι οι δημοκρατικά νοήμονες, σόφρονες. Όμως, ο μεγαλοδικηγόρος της περιοχής, ο Ψηλός, κατά τα άλλα για να μην μπερδευόμαστε, πήρε τηλέφωνο εκπροσωπώντας, παρακαλώ, τους φωτοεκφορτωτές, όπου θα καλέσω τις επόμενες μέρες να ρωτήσω αν του είχα δώσει την άδεια,
Γιατί έτσι δεν μένει τίποτα σε αυτήν την πόλη και η επιθυμία δική μας δεν θα πέφτει τίποτα έτσι. Και εκφώνησε με πολύ βαριές εξτομίσεις το Γενικό Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας, όπου σαφέστατα ο άνθρωπος δεν τον γνώριζε και που έκλεισε το τηλέφωνο. Του είπε ότι θα πάει στον εισαγγελέα, ότι θα κάνει μήνυση για το ρεύμα, λες και ήταν ο Άγιος Πέτρος που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Παραδείσου σε αυτή την πόλη και σε αυτό το λιμάνι. Λέω λοιπόν και συνεχίζω, πλην της καταγγελίας αυτής, να πείτε και τις άλλες κύριε Σκαλούτσο. Είχαμε καταγγελία και μας πήρε ο λιμενάρχης ότι παραχωρηθήκε ο χώρος και δυστυχώς αυτός ο λιμένας παράνομα χτίσαμε κάνα. Έχουμε τρεις σελίδες, εκτός την έκθεση επικεντρωμένης, έχουμε τρεις σελίδες αδειοδότηση από το λιμεναρχείο που στη συνεργασία με το Υπουργείο του, στη διάθεση όλων αυτών, και το λέω και τα πρακτικά σαφέστατα, μπορούν να τον αναγνώσουν. Άρα και δεν ήμασταν παράνομα, όπως λέτε. Τώρα, εγώ θέλω να είμαι τριτοδίκο. Υπήρχαν και αστοχίες. Υπήρχε η αστοχία του διοργανωτή και του κλιματισμού. Δεν περίμενε τις πρώτες θέσεις την πρώτη μέρα 4.500 επισκέψεις. Αυτό ήταν το απόγευμα εκείνο που είδατε. 4.500 επισκέψεις. Κατέπεσε με αποτέλεσμα να ανοίξουν τα έξι κλιματιστικά, να μην αποδώσουν και να ανοίξουν τις τουρπίνες, όπου τελικά τα καταφέραμε. Και έτσι στις επόμενες μέρες. Την έχουμε καταγράψει για την επόμενη χρονιά. Όπως υπήρχε και μια αστοχία μικρή με τους διαδρόμους, ήθελε πιο μεγάλους, δεν περιμέναμε τον κόσμο, λίγο κατά μισό μέτρο, ένα μέτρο πιο μεγάλος και μια άλλη διάταξη. Θα εξετάσουμε λοιπόν τον χρόνο τα λάθη μας, αλλά θέλω να προειπώ στους φίλους αυτούς, οι οποίοι βιάζονται με τόσες καταγγελίες σε αυτή την πόλη, για ένα αναπτυξιακό γεγονός. Λες και τι να πω, είμαστε κλέφτες, λογοθήτης όλοι και θέλουμε να πάμε την πόλη να οικονομήσουμε, να κλέψουμε, δηλαδή είναι απίστευτα τα πράγματα που συμβαίνουν. Δεν χρειαζόμαστε καν δουλειές στο έργο μας. Νομίζω ότι οι νοήμονες δημότες αυτής της πόλης μπορούν να κρίνουν στο τέλος της πενταετίας το ποιος προσέφερε, το ποιος την πήγε πίσω, το ποιος την είχε στασιμότητα. Δεν χρειάζεται να παρεμβαίνουμε σε αυτό. Με δημοσίευματα κατάπτυστα και με καταμετρήσεις αέρας συνοδών. Λοιπόν, θα πω το εξής και απλά κλείνω. Οι καταγγελίες δεν ήταν μόνο αυτές. Ξαφνικά, ακούστε, εν μέσω εθενής περιόδου, επιχειρηματίας της πόλης έφερε, λέει, και σκέφτηκε να φέρει δύο καράβια με άμμο να ρίξει την παραλία. Προσέξτε, παιδιά, να τρελαθείτε. Μέσα στο καλοκαίρι, αυτά γίνονται τον Απρίλιο, να φέρει δύο καράβια. Όταν ο αγαπητός του Μενάρχης τον ρώτησε ποιος είναι ο πράκτορας να συνοηθώ, τα καράβια αυτά άλλαξαν πορεία, μάλλον για αλλού να το ρίξουν, γιατί δεν χώραγαν εδώ. Γιατί λέει σχεδίαζαν να πούμε εμείς όχι και το λιμεναρχείο, ως ότου κάποιοι κινηθούν αντίον του λιμανίου γιατί φύγονται και. Μα δεν ξέρουν ότι από το σημείο εκεί που αρχίζει η έκθεση και πέρα είναι χαρακτηρισμένος φωτοεκφόρτωση των καραβιών και θα μπορούσε ταυτόχρονα, όπως έγινε και την πρώτη μέρα, να γίνεται και η φωτοεκφόρτωση. Τι πίστευα δηλαδή. Δεν θέλω να συνεχίσω. Ο κοντός και ο ψηλός να συνεχίζουν το έργο τους. Όμως, σχεδιάζουν χωρίς το ξενοδό. Και το μήνυμα που παίρνω είναι ξεκάθαρο. Εγώ κυρίες δεν είμαι εύκολος αντιπάλος. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Αλλά όσο υπάρχω εγώ, η καταγγελία που θα πάει την πόλη πίσω δεν θα συνεχιστεί ή θα ανακοπεί. Αυτά είχα να πω και αυτό αν θέλετε ζητώ συγγνώμη για το ύφος διότι σε πιάνει και ένα, σε πήγε και ένα δίκιο όπου φτάσαν λέει να συγκρίνουμε και τη συναυλία του που είχε 5.000 κόμπι το τσαλίκι. Φτάνανε γιατί λέει ήταν δωρεάν και την πλήρωσαν και δεν βάλανε εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Απίστευτα πράγματα. Για πρώτη φορά κάνανε κάτι μεγάλο για το Δήμο. Εγώ δεν λέω ήταν το τέλειο, αλλά ήταν κάτι μεγάλο. Έδωσε μια τόνωση και στην τοπική οικονομία, έδωσε μια τόνωση και ρωτήσε τους ξενοδόχους και τους εμπόρους και αυτά, όπως και στην νεολαία. Και θέλω να δώσουμε ένα μήνυμα. Δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα το οργανώσουμε και άλλα πράγματα. Ανακοίνωσα και θέλω να το οργανώσουμε για το 2017 την γιορτή Χελιού. Την γιορτή Χελιού για το Μεσολόγιο. Θα δούμε και περιοδικοί. Πάντως θα την οργανώσουμε και θα αναπτύξουμε καλά. Θα είναι ένα διήμερο πολύ δυνατό. Όπως είπα, αυτή η νεολαία δεν μπορεί τελικά ρε παιδιά να μην μπορεί να τη σκεδάσει ή να μην ξεφύγει λίγο τα προβλήματά τη. Και αυτό το δημοποιούμε. Και αυτό το δημοποιούμε για ανθρώπους δηλαδή των 13-14 χρονών που δεν ψηφίζουν τελικά. Γιατί μπορεί να μα κατηγορήσουν το κάναμε το μα ψηφίσουν. 13-14. Τώρα πάνω μου, αν ο Τσίπρας το βάλει και στα 16 το όριο, μπορεί και να πάρουμε κι εμείς και να ψηφίσουμε να προλάβουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση για να γελάσουμε και λίγο, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και νομίζω αυτό καταγράφηκε στην πόλη. Μπορεί να κατηγορηθούμε ότι φταίνει και αγριμιώτες βέβαια για αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καταρχήν δεν συνηθίζω να σχολιάζω τοποθετήσεις που αφορούν άλλους διεθνείς παρατάξεων που δεν είναι παρόντες στο περινό δημοτικό συμβούλιο. Αυτό που θέλω όμως να πω έτσι επιγραμματικά είναι το εξής. Ότι ανεξαρτήτως τίνος είναι η οποιαδήποτε πατρότητα μιας ιδέας η οποία υλοποιείται με τον άλφα ή τον τρόπο. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία είναι πως αυτό θα παγιωθεί, πως
θα ριζώσει μέσα στον χρόνο, πώς θα αναπτυχθεί, πώς θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις συνεχούς εξωστρέφειας πάνω στο ευρύτερο κοινωνικό, παραγωγικό και πολιτιστικό πλεονέκτημα της περιοχής. Εμένα δεν με αφορούν. Με αφορούν βέβαια και θα πω στο διατάφτα ότι περιμένω μια αναλυτικότερη ενημέρωση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει να βλέπουμε το γεγονός αυτό καθ' αυτό, να διαπιστώνουμε το τι ακριβώς πήγε, πώς πήγε και τι πρέπει να αλλάξει και ταυτόχρονα τις όποιες ενδεχόμενες θετικές εκπομπές εντός εισαγωγικών να τις κρατάμε και τις οποιασδήποτε άλλες ελλείψεις να τις διορθώνουμε στην κατεύθυνση να προσελκύσουν πολύ περισσότερο κόσμο. Είπε και ο κύριος Δήμαρχος για κάποιες αστοχίες ενδεχομένως που υπήρξαν σε σχέση και με τη διάθεση και με τον κλιματισμό κτλ. Οι οποίες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές και ενοχλητικές όχι μόνο για αυτούς που μπαίναν μέσα στην έκθεση, αλλά και για τους ίδιους τους εκθέτες. Αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, διότι έχει να κάνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, κυρίως με το τι προηγείται σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, να δεχθώ εγώ ότι έκανε η κοινοφυλής πολύ σωστά τη δουλειά της. Υπήρξε λοιπόν μία επιλογή μιας συγκεκριμένης εταιρείας με ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιεχόμενο. Δεν είναι όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, μόνο το περιεχόμενο. Να μην τρέψετε, επειδή έχω σοβαρή εμπειρία τουλάχιστον 15-20 χρόνια από εκθέσεις, το έχω συμμετάσχει και σαν διοργανωτής. Βασικό πράγμα είναι η επιλογή του χώρου και η αρχιτεκτονική επιλογή διάρθρωση της έκθεσης. Είναι σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σοβαρά στο μέλλον την κοινοφιλή επιχείρηση ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, θέλω να καταλήξω το εξής, ότι όταν κάνουμε μια επιλογή και λέμε η τάδε εταιρεία ή τάδε εταιρεία, δεν την κάνουμε επειδή μας δίνει 15-20.000 σε τέτοιου είδους μεγέθους εξωστρεφείς δραστηριότητες. Την κάνουμε για τον απλούς λόγο, αργούσαμε και 3.000 παραπάνω. Για το αισθητικό αποτέλεσμα και το παραγωγικό αποτέλεσμα, το παραγωγικό αποτύπωμα. Αυτό το πράγμα, συγγνώμη, ας πούμε, και ειδικά με το κλείσιμο, δημιούργησε σοβαρές έτσι ενστάσεις. Εγώ δέχομαι όλα αυτά. Συμφωνώ απολύτως με την υπόθεση των καταγγελιών, η οποία δεν θα ανοίξει ποτέ σε αυτή την πόλη, διότι όποιος κάνει κάτι, με πάση περιπτώσει, πρέπει κάποιος άλλος να το καταδαφίσει, να βρει τρόπο να το καταδαφίσει. Αυτή η ιστορία είναι ανέξοδη, δεν οδηγεί πουθενά. Αλλά θεωρώ ότι στο μέλλον, για την επόμενη χρονιά ή τις επόμενες χρονιές της δημοτικής περιόδου, καλό είναι να γίνεται αυτή η αποτίμηση, να γίνεται μια ευρεία συζήτηση, αν θέλετε. Να καλούμε δημόσια πρόσκληση οι εταιρείες οι οποίες, γιατί υποτίθεται ότι κάνουμε ακόμα παραπάνω και να προσφέρουμε ας πούμε, το μοντέλο που αρχιτεκτονικά θα ταιριάζει στην περιοχή, στον χώρο κτλ. Δηλαδή αυτό το ζυξάκ, ας πούμε, είναι ένα περιττέρω που δημιουργήσε μια κατάσταση. Είναι ο κλιματισμός που ήταν αποκαρδιωτικός. Δηλαδή, ξέρω παραδείγματος χάρη, να το πω για τις γυναίκες, ας πούμε, έτσι. Κάποιες κυρίες που απασχολούνται, ας πούμε, εκεί στην Oriflame και τα λοιπά, δηλαδή, καμία γυναίκα δεν σταμάτησε από τον υδρότα. Ναι. Καμία δεν σταμάτησε από τον υδρότα και ήταν μαζί του. Όχι, δεν σταματούσε. Εντάξει. Τι ασχολείται, δεν είναι ο λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, γιατί αν θυμάμαι καλά, στον υπολογισμό της κοινοφορικής επιχείρησης υπάρχει μια πίστοση 35.000 ευρώ για την έκθεση. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, καλό είναι να υπάρξει μια αναλυτική, ένας αναλυτικός απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί θα κατατεθούν οι απόψεις που πρέπει να κατατεθούν. Δεν έχουμε έξοδο, δεν έχουμε χαλαστεί τίποτα από τα πίστη. Και να πω και κάτι άλλο Τα πήρε το πίνακα να δει και έκανε όλα τα πράγματα. Το τσακ. Και σχετικά με το κατάστημα που είχε μέσα στο χώρο τη έκθεση, η οποία ακούγονται πολλά, έχει πάρει περίπτωση που είναι ήδη τον ίδιο την εταιρεία. Δεν είχαν καμία σχέση με εμά. Το πάρα με εμεί, ούτε πήγαμε κάτι. Έχει πάρει περίπτωση να δει και τότε να μα είναι. Γιατί ακούγονται διάφορα. Θα πούμε στην διαδικασία των ερωτήσεων.